Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Επιτόπιους ελέγχους ανά τρίμηνο διενεργούν τα κλιμάκια της τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι ελληνικές τράπεζες τηρούν τις δεσμεύσεις τους στη μάχη κατά των κόκκινων δανείων. Εποπτική πηγή, ωστόσο, χαρακτηρίζει εξαιρετικά γενναίους τους αναθεωρισμένους στόχους που κατέθεσαν οι τράπεζες τον Μάρτιο, ιδίως μετά τα στοιχεία για επιβράδυνση της ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο. Οι τράπεζες μεταθέτουν το βάρος της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις πωλήσεις και την αύξησή τους, αλλά και στις αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών των ακινήτων. Εκπνέει σήμερα, Τρίτη 5 Ιουνίου, η προθεσμία για γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών στους βρεφονοπιακούς παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ, μετά και την ολιγοήμερη παράταση που έδωσε ο οργανισμός. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα δημιουργηθούν προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής, ενώ μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις στους κατατόπους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Με υψηλούς ρυθμούς συνεχίζει να αναπτύσσεται σε Ελλάδα και εξωτερικό η Blue Ground, η ελληνική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε με το όραμα να κάνει όλους όσους επιλέγουν να ζήσουν στην Αθήνα να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους από την πρώτη και όλα σήμερα. Στόχος της μάλιστα είναι να φτάσει τα 1.000 διαμερίσματα στην πρωτεύουσα μέσα στο επόμενο διάστημα, αλλά και τα 50.000 διαμερίσματα σε 50 πόλεις μέχρι το 2023. Η Blue Ground μισθώνει προσεκτικά επιλεγμένα ακίνητα σε συγκεκριμένες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια και νότια προάστια, τα επιπλώνει και τα εξοπλίζει πλήρως, μετατρέποντάς τα σε υψηλής ποιότητας διαμερίσματα προς ενοικίαση για έναν μήνα, έναν χρόνο ή και περισσότερο. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα και με 815,58 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,28%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.